Περισσότερους από 120 Ουκρανούς πολίτες, κυρίως μητέρες με παιδιά που φιλοξενούνται στη χώρα μας, αλλά και τους Έλληνες δημοσιογράφους που βρέθηκαν στη διακεκαυμένη ζώνη του πολέμου, υποδέχθηκε η Κατερίνα Σακελαροπούλου. Η Ελλάδα από την αρχή του πολέμου στάθηκε στο πλάι σας. Μαζί με τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδειξε έμπρακτη αλληλεγγύη στην αγωνία και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεται. Καταδίκασε ευθύς εξ αρχής και με το πιο ρητό τρόπο τη ρωσική εισβολή. Συνέβαλε ώστε να εξασφαλιστεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη δοκιμαζόμενη από τον πόλεμο Ουκρανία. Ήταν μια εκδήλωση αλληλεγγύης και στήριξης των Ουκρανών προσφύγων που εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω του πολέμου και σήμερα φιλοξενούνται κυρίως σε ανθρωπιστικές δομές όπως την Κιβωτό του Κόσμου ή στα παιδικά χωριά SOS. Για να επιζήσω, βρίσκομαι σε ξένη χώρα. Μου έδωσαν στέγη στην Κιβωτό του Κόσμου, για το οποίο είμαι πολύ ευγνώμων. Δεν έχω σχέδια, δεν έχω χρήματα να ζω. Ζω μόνο με ένα όνειρο, τη νίκη. Κατά το χαιρετισμό της, η πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβεβαίωσε ότι η χώρα μας θα συνεχίσει να είναι δίπλα στους Ουκρανούς. Είμαστε κι εμείς ένας λαός που έζησε την προσφυγιά και τον ξεριζωμό. Έχουμε κοινά ιστορικά βιώματα. Θέλω να σας βεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σας, να απαλύνουμε την οδύνη σας, να σας στηρίζουμε με κάθε τρόπο.